μόλις δημιουργήσα μια μη προσβάσιμη εισαγωγή. Ποιος κατάλαβε τι είπα? Είναι μια ξένη γλώσσα για μας και για μας. Είναι μια γλώσσα στην οποία δεν έχετε πρόσβαση. Όχι. Τώρα που έχω την προσοχή σας, λοιπόν. Θα μιλήσω για μια δουλειά την οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, όπως και εσείς και ο κάθε ένας που κάνει τις δουλειές μας, μέσα από το δημόσιο σχολείο. 20% των μαθητών του σχολείου έχουν κάποια μαθησιακή, σοβαρή μαθησιακή δυσκολία ή κάποια αναπηρία. Ποιος από εσάς δεν με ακούει? Ποιος δεν με βλέπει? Ποιος από εσάς δεν μπορεί να πάρει αυτό το έντυπο υλικό και να το ξεφυλίσει? Αρκετά παιδιά, 20% των μαθητών μας, ακόμα και το πιο κλασικό, την πιο παλιά τεχνολογία, δεν μπορούν ούτε να την πιάσουν στα χέρια τους, να την ξεφυλίσουν, να τη δουν, να κατανοήσουν το περιεχόμενό τους. Αυτή είναι η δουλειά η δική μας. Η δουλειά μας είναι να δημιουργήσουμε το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούμε στα γενικά σχολεία και όχι μόνο, προσβάσιμο για όλες τις αναπηρίες. Όλη η θεωρία πίσω από αυτό είναι βασισμένη στον καθολικό σχεδιασμό που έρχεται από την αρχιτεκτονική. Δυστυχώς, καινούργια αίθουσα, σκαλιά από εκεί, πρόσθετη ράμπα από εδώ. Εγώ δεν ρωτήθηκα από κανέναν, όπως δεν ρωτήκαμε ποτέ, αν πρέπει να δώσω το κείμενο της ομιλίας μου για κάποιο διερμηνέα. Το 20% των ανθρώπων λείπουν από εδώ. Όχι ότι δεν έχουν, ίσως γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση, ίσως δεν υπάρχει πρόσβαση στο σχολείο, ίσως... Ναι, δεν είναι, αυτό που λέω είναι το εξής, ότι κάνουμε αυτό που έκαναν εδώ, αυτά τα σκαλοπάτια δεν είναι προσβάσιμα, αυτά είναι επιπρόσθετα στο τέλος. Ο καθολικός σχεδιασμός λέει ότι σχεδιάζεις κάτι από την αρχή για όλους. Η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία το επιβάλλει. Είναι νόμος του κράτους, ο 4074 του 2012, σήμερα η σύμβαση κλείνει 10 χρόνια. Μάλλον όχι, προχθές έκλεισε 10 χρόνια. Φέτος λοιπόν κλείνει 10 χρόνια από την ψήφισή της στον ΟΗΕ. Πάνω από 190 χώρες την έχουν υιοθετήσει. Και εμείς βαζιζόμαστε σε αυτό και βλέπουμε την πρόσβαση ως δικαίωμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε από τα μεσογειακά προγράμματα μέχρι τώρα είναι ότι τα έργα που κάνουμε, ακόμα αυτά που πετυχαίνουν ή αποτυχάνουν, είναι γιατί έχουν αυτό το σκοπό, μόνο και μόνο για να κάνουμε το έργο. Όχι να δούμε πώς θα είναι βιώσιμο. Η ιστοσελίδα που βλέπετε στο κάτω μέρος, προσβάσιμο.gr, θα βρείτε πολύ πιο πολλά πράγματα από ό,τι θα σας πω εγώ. Για αυτή την προσαρμογή των υπαρχόντων μη καθολικά σχεδιασμένων βιβλίων, έχουμε χρησιμοποιήσει την έρευνα που αφορά και έχει σχέση και με τη γενική αλλά και την ειδική αγωγή, γνωστικές και γλωσσικές θεωρίες μέχρι τη θεωρία του νου και της πολλαπλής νοημοσύνης, ώστε όλα τα βιβλία να γίνουν προσβάσιμα για μαθητές με προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικά προβλήματα, ελαφριά ή μέτρια νοητική αναπηρία, είναι στο φάσμα του αυτισμού ή έχουν προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης και φυσικά σύνθετες μαθησιακές δυσκολίες. Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι τα βιβλία. Της πρώτης Δευτέρας Δημοτικού, στην πρώτη φάση του και στη δεύτερη φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα, της τρίτης και τετάρτης Δημοτικού και υλικό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε ειδικά σχολεία ή μαθητές με σύνθετες δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι ο μεγαλύτερος όγκος διαφοροποιημένων δεδομένων που έχει γίνει μέχρι σήμερα.
περιλαμβάνει 43 τόμους, 4.000 σελίδες, 62.000 φράσεις και πάει λέγοντας. Ο λόγος που σας δίνω αυτά τα δεδομένα είναι γιατί οι 62.000 φράσεις, για παράδειγμα, επί 4 λέει, είναι 62.000 βίντεο στη νοηματική. Όχι με avatar, με φυσικούς νοηματιστές. Είναι 62.000 φράσεις ηχογραφημένες με ανθρώπινη φυσική ομιλία. Είναι 62.000 φράσεις μεγεθυσμένες σε μπρέιλ ή σε εναλλακτική επικοινωνία. Είναι πολύ παραπάνω από 4. Είναι ο μεγαλύτερος όγκος που έχει δημιουργηθεί ποτέ στη χώρα μας και ένας από τους μεγαλύτερους όγκους δεδομένων προσαρμοσμένων για μαθητές με αναπηρίες στον κόσμο. Στον καιρό της κρίσης στην Ελλάδα, και δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί για να μπορέσει ένα παιδί να φτάσει εκεί, θα πρέπει να έχει άλλες δεξιότητες που χωρίς να φτιάξεις το δρόμο και απλώς φτιάχνεις τη γέφυρα για να περάσει κάποιος, όλοι να μπορέσει να φτάσει στη γέφυρα, δεν έχεις κάνει τίποτα. Οπότε αυτό περιλαμβάνει τη διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας ως πρώτης γλώσσας για κουφούς μαθητές, μιας και έχουν 90% των μαθητών έχουν ακούει τους γονείς, έρχονται στο σχολείο άγλωσσα, που αυτά τα παιδιά δεν πάνε σε ιδιωτικά σχολεία, αν θέλετε, δεν τα παίρνουν τα ιδιωτικά σχολεία και αν παίρνουν μερικά είναι παιδιά με ελαφριές μαθησιακές δυσκολίες. Αν θέλετε να έχετε έναν από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα του PISA. Εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας για μαθητές που δεν μπορούν να διαβάσουν, δεν μπορούν να γράψουν, δεν μπορούν να μιλήσουν και χρειάζονται άλλου είδους, όπως πικτογράμματα, εικονογράμματα ή σκίτσα. Και όλα αυτά χρησιμοποιούμε ανοιχτά δεδομένα για όλους. Συμπεριλαμβάνει υλικό για ΔΕΠΗ, τη διάσπαση προσοχής, μέχρι μαθητές με κινητικές αναπηρίες, όχι μόνο για τους ίδιους τους μαθητές, αλλά και για το ίδιο το σχολείο, ώστε να μπορεί να δεχθεί μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο χώρο του. Και ακόμα κάτι παραπάνω. Αν αυτό το υλικό δεν αξιοποιηθεί, δεν εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί να το χρησιμοποιούν σωστά, το καλύτερο εργαλείο να έχεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αν δεν αποδεχθούμε την αναπηρία και τη διαφορετικότητα και αν δεν αναπτύξουμε μια ενταξιακή κουλτούρα στο σχολείο μας, πάλι τα εργαλεία και τα μέσα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αναπτύσσουμε κοινωνικές συναισθηματικές δεξιότητες μέσω κοινωνικών ιστοριών και για πρώτη φορά το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα αναπτύξει το νέο βιβλίο των μαθηματικών για την Πέμπτη Δημοτικού, που όλοι ξέρετε όσοι ασχολείστε με την εκπαίδευση για αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο. Το ίσως το χειρότερο βιβλίο που έχουμε, το νέο βιβλίο θα είναι το καλύτερο βιβλίο που έχουμε. Για πρώτη φορά θα είναι προσβάσιμο σε όλες αυτές τις μορφές από το σχεδιασμό του. Επειδή πολλά προγράμματα αποτυγχάνουν, όπως σωστά είπαν οι προλαλήσαντες, εμείς προσπαθούμε να βρούμε πράγματα που υπάρχουν ήδη, έχουν δημιουργηθεί, έχουν πληρωθεί και έστω και μέρος αυτού να είναι διαθέσιμο ως ανοιχτά δεδομένα προς όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, ιδιωτική, δημόσια, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Μέσα από μια πλατφόρμα προσβασιμότητας, που είναι το προσβάσιμο που σας είπα πριν, που δεν σταματά μόνο στο W3C. Η πιο απλή πρόσβαση που κάποιος μπορεί να κάνει είναι με απλές οδηγίες να κάνει την ιστοσελίδα προσβάσιμη, αλλά αυτή αφορά μόνο 200 άτομα σε όλη τη χώρα σχεδόν. Το υπόλοιπο το υλικό που χρειάζεται πολύ πιο πολύ δουλειά, δυστυχώς, δεν είναι προσβάσιμο. Εμείς θέτουμε ένα στάνταρ για μίμηση σε αυτό και θα το δείτε αργότερα. Online λεξικό, σε επίπεδο δίκη, όπως υπόθηκε, όπου η κοινότητα των κοφών μπορούν να έχουν άποψη για το περιεχόμενο
Και εδώ το δίκτυο για μας είναι άκρως απαραίτητο, γιατί όλη αυτή η ιστορία με την νοηματική γίνεται στον αέρα. Η νοηματική δεν έχει γραπτή μορφή εκτός από το βίντεο. Το οποίο άρχισε από αναλογικές κασέτες. Το 99, όταν πρωταρχίσαμε να φτιάχνουμε αυτό το υλικό που είναι στο διαδίκτυο τώρα, ήταν σε VHS κασέτες. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε το 99 ότι σήμερα τα εκπαιδευτήρια ΔΟΚΑ, το ΙΕΠ, ολόκληρο Υπουργείο για την ψηφιακή εποχή. Εγώ δεν μπορούσα να το φανταστώ. Όταν το 93 στη Βοστόνη, φεύγοντας από την Αμερική να έρθω στην Ελλάδα, ο καθηγητής μου λέει: δεν αρχίζεις να κοιτάς λίγο το δίκτυο και άσε το φαξ, το ίντερνετ. Η πρόοδος είναι τέτοια. Θυμίζω μόνο τα smartphones. Τα έχουμε μόνο 9 χρόνια. Απίστευτο. Το Facebook το έχουμε 10 χρόνια. Τι να πούμε τώρα. Εγώ έμαθα πια ότι δεν θα λέω ότι αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Έτσι. Όλα είναι δυνατά. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν όλο το υλικό, όχι αυτό που δημιουργήσαμε εμείς που σας είπα δύο πράγματα γι' αυτό, αλλά και οτιδήποτε άλλο έχει δημιουργηθεί ανοιχτό προς όλους. Και επιμένω σε αυτό στο ανοιχτό προς όλους, γιατί δυστυχώς πάρα πολλά πράγματα δεν είναι ανοιχτά προς όλους με την έννοια τη δημοκρατική που ακούστηκε από το πρωί και την άκουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μεγαλύτερη δημοκρατία είναι η γνώση να διαχέεται όπως το φως. Η γνώση δεν είναι ένα κομμάτι πίτσα που αν το σας δώσω το μισό θα μείνω εγώ νηστικός. Η γνώση πρώτη δεν είναι παθενογέννηση έτσι κι αλλιώς, δεν είναι και δικιά μας. Κάποιος, μια συνεργασία πολλών ανθρώπων τη δημιουργεί, άρα πρέπει να μοιράζεται σε όλους. Μέχρι τώρα η επιμόρφωση γινόταν σε αυτό το στυλ. Μαζευόμαστε μια ομάδα ανθρώπων, παλιά ιδιαίτερα 100, 150, 200 άτομα και το θεωρούσαμε αυτό επιμόρφωση. Μπήκαμε στην ενδοσχολική και μέσα στην τάξη γιατί ο δάσκαλος πράγματι είναι το νούμερο ένα για να μπορέσει να υλοποιηθεί όλο αυτό το υλικό. Αλλά αρχίζουμε μια καινούρια σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με μια πλατφόρμα επίσης ανοιχτή, την edX.org, φτιαγμένη από το Harvard και το MIT. Πιστέψτε με, συμφώνησα με τους προλαλήσαντες το πρωί, ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύπτουμε τον τροχό, είναι έτοιμο. Και με την εγγύηση του Harvard και το MIT και άλλα 200 πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, νομίζω ότι μας κάνει για πλατφόρμα εύχρηστη, φιλική και άκρως αποτελεσματική. Σε αυτή την περίοδο της κρίσης, στα Ηνωμένα Έθνη, μπορούμε να βρούμε τη σύμβαση του ΟΗΕ προσβάσιμη σε όλες τις μορφές και η μοναδική χώρα. Είμαστε μία από τις τέσσερις που το έχει κάνει σε διάφορες μορφές και η μοναδική που το έχει κάνει σε όλα. Και αυτό είναι σημαντικό να το λέμε. Μπορεί να ακούγεται αυτοπροβολή, αλλά πιστέψτε με, εγώ τουλάχιστον είμαι περήφανος για αυτή μας την προβολή. Και από τη μέρα που αρχίσαμε το πρόγραμμα μέχρι τώρα έχουμε πάρει 4 εθνικές και διεθνείς βραβεύσεις για αυτό. Η μεγαλύτερη όμως βράβευση, πέρα από τις 60 και πλέον δημοσιεύσεις τα τελευταία 6 χρόνια, είναι αυτό το mail προς τη Μαρία τη Γελοστοπούλου που τυχαίνει να βρίσκεται εδώ και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, από ένα μικρό παιδί σε μια πόλη της Βόρειας Ελλάδας, όπου εξαιτίας αυτού του υλικού, τη χρήση του, ένα μέρος του, το πιο απλό τεχνολογικά βιβλία για αμβλίωπες, δεν ξέρω αν μπορείτε να το διαβάσετε από τόσο μακριά, ότι σήμερα ήρθαν τα βιβλία των μαθηματικών και κάναμε με αυτά μάθημα και πήραμε και ασκήσεις για το σπίτι. Τρελάθηκα από τη χαρά μου. Όταν το έδειξα στην κόρη μου, μου λέει, μπαμπά, τι κάνεις ακριβώς, δηλαδή, που δεν κάνουν για τα δικά μου τα βιβλία, για να τρελαίνομαι κι εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κίνηση. Σας περιμένουμε με χαρά στο σχολείο μας για να σας γνωρίζουμε από κοντά. Και στέλνει στη Μαρία μια φωτογραφία, η οποία μέχρι σήμερα είναι στο
στο φόντο, στο background του υπολογιστή της, στο σχολείο. Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη από τις βραβεύσεις που έχουμε πάρει και ο στόχος μας είναι μέχρι το 2020 να έχει καταστεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό της υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσβάσιμο για όλους τους μαθητές. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.